Bist du etimos, Gregor? Bist du bereit? Dann komm. Μία έκπληξη. Κοιτάξτε, κάποιοι από εμάς αγαπάμε αυτά τα ποίηματα, τα ασχολούμαστε χρόνια. Άλλοι λιγότερο, άλλοι τα γνώρισαν ακόμα και σήμερα. Θέλαμε ότι λιτό παρουσιάσουμε από λίγη ποιότητα ποίηση. Δεν είναι για πολύ η ποίηση, έτσι κι αλλιώς, είναι ακριβό πράγμα. Να το μοιραστούμε σαν συλλογική εμπειρία, κουβεντιάζοντας χθες στον Όλυμπο, στη διαδρομή, στο Δοτσικό ήμασταν πριν, διαλέγοντας ποίηματα. Όμως, μπήκαμε στον πειρασμό να κάνουμε κάτι ειδικά για αυτή τη βραδιά, σαν δώρο στον αγαπημένο μας Βασίλη Νησιάκο. Η Στεφανία με τον Γκρέγκορ ετοίμασαν μια απόδοση στα γερμανικά του ποίηματος του Βασίλη Νητσιάκου «Μπένισκο». Ο Γκρέγκορ είναι και συγγραφέας και ποιητής και ξεχωριστός εικαστικός καλλιτέχνης στη Γερμανία. Ζει στη Δρέσδη, η Στεφανία στο Βερολίνο. Δεν ξέρει ούτε λέξη ελληνικά, παρότι τρίτο καραβάνι. Αλλά έτσι μπήκε την επαφή με τη γλώσσα, προσπαθώντας με τη Στεφανία να αποδώσουν στα γερμανικά τον Ντένισκο. Okay. Ντένισκο, an einem Ort verraten von seinen Gründen, wurde ich geboren, an einem Ort allein und höher noch als Gott, an einem Ort, der sich schleppt und verdaut auf zerrissenem Fels. Um wiederzukommen im Frühling, an den Krallen hängend der Geier, am geschundenen Ort und in wenigen Schatten von Tränen gewässert eines fähigen Pferdes wurde ich geboren. Dorthin kehre ich zurück, verängstigt zur Zeit des Kuckuck, damit ich geheiligt werde am Klitonas, um dann zu verstummen. Και είπαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το εγχείρημα ακόμα λίγο πάλι με την Καστάνιανη σε απόδοση γερμανικά από τον Γκρέγκορ και από τη Στεφανία που τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Καστάνιανη, sprich nicht, auf das nicht zerspringt der Moment. Schau nicht und erschrecke die Farben nicht. Hier heißt das Kastjani. Danke.